Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, εδώ στο στούντιο της Μετρόπολης, στο Ιόνιον, στην Πάτρα, και με πολύ μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε στο στούντιο τον δημοσιογράφο και συγγραφέα Μένιο Σακελαρόπουλο. Να τον καλησπερίσω. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλώς ήλθατε. Στη Μητρόπολη. Στη Μητρόπολη. Ναι. Πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά. Λοιπόν, καλώς ήρθατε στην Πάτρα για άλλη μια φορά, δεν είναι η πρώτη φορά που έχετε έρθει στην περιοχή μας. Και έχετε και πολύ. Περιμένω τον Δήμαρχο να μου δώσει το χρυσό κλειδί. Ναι. Δύο παιδιά φοιτητές στην Πάτρα. Γιώργος Μαθηματικό, κορίνα φιλοσοφική. Χρόνια ολόκληρα. Πάμε μια δεκαετία στην Πάτρα, οπότε είμαι πατρινός. Είστε πατρινός και σας αγαπάνε οι πατρινοί και αγαπάνε και τα βιβλία σας πάρα πολύ. Ελπίζω. Και αυτό φαίνεται όχι μόνο στις παρουσιάσεις, αλλά συζητώντας με διάφορους ότι θα έχουμε τον κύριο Μένιο Σακελαρόπουλο. Α, όλοι ήτανε. Βέβαια, κάποιοι διαφορούν με την ομάδα που είστε, γιατί με ακούνε τώρα, αλλά δεν πειράζει. Όλοι ένα κομμάτι γη. Όλοι ένα κομμάτι. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, ενός λεπτού στη γη, το 19ο βιβλίο σας. Πώς προλάβατε τώρα και τα γράψετε όλα αυτά, να ρωτήσω πριν πάμε λίγο στο βιβλίο. Πώς προλάβατε και πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία με. Όλη αυτή η ιστορία ξεκίνησε σαν. Υπάρχουν μάλλον δύο παράμετροι. Ναι. Το πρώτο, για μία πλάκα που έγινε. Ναι. Ότι. Ας γράψω ένα βιβλίο, ρε παιδί μου, και για να αποδείξω ότι οι αθλητικοί συντάκτες δεν γράφουν με τα πόδια. Ναι. Είχαμε ένα στίγμα από τα πολύ παλιά χρόνια, από το ξεκίνημά μου, πριν από 43 ναι. χρόνια. Μας λέγανε παρακατιανούς στην ουσία. Ότι δεν ξέρετε να γράφετε ναι. ουσιαστικά. Και ήθελα να αποδείξω ότι μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Ζήτημα δεύτερον ήταν μια επιτακτική ανάγκη μέσα μου, διότι ζώντας επί δεκαετίες στην πρώτη γραμμή του ρεπορτάζ με συγκρούσεις, δακρυγόνα, συμπλοκές και διάφορα πράγματα, ήθελα μια βαρκούλα να ηρεμήσω λίγο ναι. Στην ψυχή μου, γιατί παραζήσαμε τη βία και τα ζόρια. Ήταν μια μοναχική πορεία στη βαρκούλα αυτή της λογοτεχνίας, γιατί είσαι ολομόναχος μπροστά σε ένα λευκό υπολογιστή και γράφεις. Πόσο εύκολο ήταν αυτό ή δύσκολο, γιατί ένας άνθρωπος που είναι συνέχεια μέσα σε κόσμο, μέσα σε αθλητικές διοργανώσεις όπου επικρατεί πάρα πολύ μεγάλη ένταση και ξαφνικά βρίσκεται μόνος μπροστά σε μια οθόνη. Κοίταξε, πρώτα απ' όλα γράφω από μικρό παιδί. Έχω μια πορεία με εκατομμύρια λέξεις σε εφημερίδες, σε περιοδικά, σε ιστοσελίδες. Άρα λοιπόν η συγγραφή ήταν κάτι πάρα πολύ εύκολο. Ζήτημα δεύτερον, μπορούσα να νιώσω ευλογημένος με το κυρίως επάγγελμά μου, το οποίο μου είχε μάθει πάρα πολλά χρόνια να ανοίγω πόρτες, να ψάχνω. Αυτό με βοήθησε στο να μπαίνω στα παπούτσια των ηρώων. Ναι. Ανοίγοντας πόρτες και χάρη των ηρώων πήγα σε φυλακές όπου κοιμήθηκα, σε ψυχιατρία. Σε ανακριτικά γραφεία. Δεν σας κράτησαν εκεί. Για να με βλέπεις εδώ σημαίνει ότι θα πήγα καλά και από τα ψυχιατρία και από τις φυλακές. Άρα λοιπόν ουσιαστικά έβαλα ένα κομμάτι της δουλειάς μου, του επαγγέλματός μου, του ρεπόρτερ δηλαδή, μέσα στα βιβλία. Με διευκόλυνε πάρα πολύ και νομίζω ότι δεν θα ήταν εύκολο ένας άλλος συγγραφέας να ανοίξει τέτοιες πόρτες, κάτι το οποίο ομολογώ έγινε εξαιτίας της δουλειάς μου και ενδεχομένως της αναγνωρισιμότητάς μου. Αυτό ήταν το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι ήταν να αλλάζω ρούχα. Έβγαζα το κουστούμι της δουλειάς και καθόμουν το βράδυ. Όταν γύριζα πια από το γραφείο, με μια φόρμα, νύχτα, σιγαλιά, σκοτεινιά, ησυχία και ξεκινούσα να γράφω. Έχοντας κάνει μια πολύ μεγάλη έρευνα προηγουμένως διαρκείας πολλών μηνών, είχα το υλικό στα χέρια μου, οπότε συγκεντρωμένος, χωρίς φασαρίες, καθόμουν και πάλευα με τον εαυτό μου. Μάλιστα. Και δεν είναι καθόλου εύκολο αν φανταστεί κανείς ότι ένα βιβλίο είναι περίπου 500 σελίδες. Τα δικά μου δηλαδή. 500 σελίδες κάθε χρόνο είναι ψυχοβγάλτης. Απλώς τώρα καμαρώνω ότι γιατί μπαίνω τα σπίτι, ανοίγοντας την πόρτα, είναι απέναντι βιβλιοθήκη και βλέπω 19 βιβλία. 19 βιβλία. Απίστευτο δηλαδή. Σας φαίνεται απίστευτο. Είπα πριν δεν σας κράτησαν. Γιατί λένε ότι οι δημοσιογράφοι γενικότερα και όσοι ασχολούμαστε με αυτή τη δουλειά και η μεγάλη πίεση η οποία έχουμε για να δικαιολογήσετε το. Καλά, ότι έχετε χιούμορ, το ξέρουμε αυτό πάρα πολύ. Το είπα γιατί. Ήταν ένας τρόπος εκτόνωσης από όλη αυτή την πίεση που δέχεται ένας δημοσιογράφος. Γιατί είναι πάρα πολλοί που έχουν βγει έρευνες ότι έχουν ψυχολογικά προβλήματα μέσα εισαγωγικά. Έχουμε διάφορα πράγματα. Είναι όμως ένας τρόπος, ήταν ένας τρόπος εκτόνωσης λοιπόν η συγγραφή των βιβλίων από την πίεση όλη αυτή.
Ήταν ένας τεράστιος, ήταν μια βαλβίδα που έβγαζε αυτόν τον ατμό που μαζευόταν στη διάρκεια της καθημερινότητας. Ξέρεις, δεν μπορώ να ξέρω πόσο αντιλαμβάνεται ο κόσμος τη δική μας πίεση, ναι, ειδικά των αθλητικών, όπου είσαι μπροστά στα δακρυγόνα, στις συγκρούσεις με τα ΜΑΤ, ή από την άλλη, έχοντας μια πορεία πάρα πολλών χρόνων στο μεγαλύτερο κανάλι της χώρας, στο Μέγκα, όπου γυρίσει από το θέμα και πρέπει να παίξει τώρα. Δηλαδή, πρέπει να μοντάρεις σε χρόνο μηδέν, πρέπει να βγάλεις τα ρούχα σου, αυτά που φοράς, τη φόρμα σου, οτιδήποτε. Να φορέσεις τα καλά. Και να είσαι όμορφος και γλυκός. Να η πίεση της τηλεόρασης. Ναι, και να είναι όλα μια χαρά και να είμαι και τα μαλλιά μας όσον αφορά τις γυναίκες και όλα αυτά. Είναι μια πολύ μεγάλη πίεση. Λοιπόν, ενός λεπτού σιγή τώρα, πάμε στο βιβλίο το οποίο παρουσιάζεται και σήμερα στην Πάτρα. Είναι μια ιστορία, έχετε επιστρέψει στη μυθοπλασία. Μπράβο, σωστά. Μ' αρέσει που διαβάζει ο απέναντί μου, να είναι διαβασμένος και να μην πετάει έτσι πέτρες στον αέρα. Όχι. Λοιπόν, έρχομαι από μια τριλογία αληθινών ιστοριών που με συγκλώνησαν. Πριν από 3 χρόνια, Πικρό Γάλα, η ιστορία ενός παιδιού στα ορφανοτροφεία της Φρυδερίκης, εν ζωή ο ήρωας, Φώτης Χαραπακούσης, ο ιδιοκτήτης του μουσείου του Αλή Πασά, στα Γιάννενα. Ναι. 16 γράμματα, το επόμενο, η ιστορία, αληθινή ιστορία ενός πυροσβέστη, τον οποίο εγκατέλειψε ο γιος του στο γυροκομείο. Και το περσινό, το κορίτσι της Τάχτης, εδώ, πατρινό στην ουσία. Πατρινό. Ή αχαϊκό, για να είμαστε πιο ακριβείς. Ναι, καλύτερα, γιατί δεν έγινε στην Πάτρα. Την ιστορία της μικρής Παρασκευούλας, ναι, της Βίβιαν Στεφάνου, η οποία ήταν το κοριτσάκι που έζησε το ολοκαύτωμα των Καλαβρίτων, κλειδωμένο στο δημοτικό σχολείο στις 13 Δεκεμβρίου του 1943. Εν ζωή και η Βίβιαν, θα τη δω σε λίγο. Ήθελα λοιπόν να φύγω από την πολύ μεγάλη πίεση των αληθινών ιστοριών που ανοίγουν πληγές, να επιστρέψω στη μυθοπλασία, γιατί εκεί τον ήρωα τον σκοτώνεις, ό,τι ώρα θες, τον παντρεύεις, τον χωρίζεις. Ενώ στην αληθινή ιστορία πειθαρχείς στα πόδια του ήρωα. Δεν είναι και τόσο μυθοπλασία όμως, αν σκεφτούμε ότι πρόκειται για μια ιστορία της διπλανής πόρτας, με τους ήρωες, ένα παντρεμένο ζευγάρι με 2 παιδιά, όπου ένας από τους 2 ανακαλύπτει την απιστία, την προδοσία του άλλου. Και λέω ότι δεν είναι τόσο μυθοπλασία, διότι για να γίνει το βιβλίο αυτό χρειάστηκε να κολυμπήσω σε βουνά δικογραφιών. Πήγα σε ένα φίλο παλιό μου συνειδητή στην νομική, ναι, και μπαίνω στο γραφείο, ήθελα να τον κράξω πολύ. Ήταν όπως είναι τώρα το γραφείο, εδώ καλή ώρα. Δεκάδες βουνά οι δικογραφίες, τι είναι αυτά, αιτήσεις διαζυγίων, όπου έχουν εκτοξευτεί στα ύψη, θεωρώ, μετά την καραντίνα, η οποία πάρα έκανε πολύ στην επιφάνεια σωστά τα πολλά προβλήματα των ζευγαριών. Αυτό πραγματεύεται, βεβαίως οι ήρωες είναι φανταστικά πρόσωπα, αλλά η ιστορία τους είναι αληθινή μέσα από πράγματα. Ξέρεις, πολλές φορές εκπλησόμαστε, ειδικά το τελευταίο διάστημα, με όσα βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας. Με την ιστορία του Μίχου και την μικρούλα τη 12χρονη. Με δολοφονίες, γυναικοκτονίες, πράγματα. Συμβαίνουν αυτά, αναρωτιούνται πολλοί, ή είναι μόνο στη μυθοπλασία, στο σινεμά, στα βιβλία? Όχι. Συμβαίνουν στην διπλανή πόρτα. Απλά δεν τα μαθαίναμε μέχρι στιγμή. Ναι. Και δεν υπήρχε το ταμπού, δεν δημοσιοποιήθηκαν κάποιες καταστάσεις. Κρύβανε κάποιες καταστάσεις, δεν τις καταγγέλανε. Καλή, όλα, όλα. Από τη σκοτεινή όλα, όλα. Και αυτό έχω σκεφτεί πολλές φορές, ναι, ζώντας σε πολυκατοικία, ότι τι μπορεί να γίνεται στη διπλανή πόρτα, έτσι, στην από πάνω, στον κάτω, ναι, όροφο. Ακούμε κάποιες φορές φωνές. Δεν δίνουμε σημασία, δεν αναγκαζόμαστε και στα χωράφια του άλλου, αλλά συμβαίνουν δράματα στη διπλανή μας πόρτα. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Καλή επιτυχία. Καλό ταξίδι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχόμαστε να είστε καλά. Αμήν.